Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και χρόνια πολλά. Ιστορικές και συνάμα συγκλονιστικές στιγμές έζησε σήμερα η Καλαμάτα στις εορταστικές εκδηλώσεις για την πολυούχο της Παναγία η Παπαντή. Η παρουσία του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κ. Θεοδόρου ήταν το σημείο αναφοράς σε μια πορεία γεμάτη με ηχηρά μηνύματα για την Ελλάδα, την Ορθοδοξία και την αλληλεγγύη. Ο Μακαριότατος συγκλώνησε φιλώντας την ελληνική σημαία και απευθυνόμενος στα νέα παιδιά και προς όλους αναφέρθηκε στη δύναμη αυτού του έθνους. Υπέρμαχο στρατηγό τα νικητήρια. Στιγμές ιστορικές για την πόλη της Καλαμάτας και συνάμα συγκλονιστικές. Τον Ινών Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής συγκίνησε τους πάντες με την συμμετοχή του στην πολύ μεγάλη γιορτή για την πολυούχο της Μεσσηνιακής πρωτεύουσας. Συμμετείχε στις εορταστικές εκδηλώσεις, ηγήθηκε και ακολούθησε τη λιτανία. Σταμάτησε και μίλησε με όλους τους πολίτες. Με συγκλονιστική την στιγμή που απευθύνθηκε στους μαθητές και την ελληνική σημαία. Κινδύνων ελευθερώσων και να κράζωσε χαιρετήθη ανήφερθε. Ζήτω το έθνος! Ζήτω! Παιδιά μου, θέλω να με ενθυμίστε ότι σήμερα σας ευλόγησα. Και όταν θα βρίσκεστε σε θέσεις μεγάλες και τρανές, μην ξεχνάτε μια όμορφη χώρα, την Ελλάδα μας, που αξίζει να τη σέβονται. Έτσι, παιδιά μου, η Παναγία να σας βλέπει την πορεία σας και να ξέρετε από την μακρινή Αφρική, με τα εκατομμύρια δικά μου παιδιά, με τη σκέψη, την προσευχή μου, θα είμαι πάντα κοντά σας. Με την Ελλάδα και την Ορθοδοξία οδηγώ σε κάθε του λέξη και ο ίδιος συγκινημένος ανέφερε στην συνέχεια. Έχετε θάρρος, έχετε αγάπη, ελπίδα. Γεννηθήκαμε σε μια όμορφη πατρίδα. Βρίσκομαι στα πέρατα του κόσμου, του πλανήτη και νοσταλγικά έρχομαι στη χώρα που με γέννησε. Για αυτή τη χώρα κάνετε ό,τι μπορείτε. Δώστε τα πάντα, γιατί είναι η μάνα μας. Είναι η Ελλάδα μας, είναι η Ορθοδοξία μας. Χρόνια πολλά και ευλογημένα. Ζήτω το έθνος μας! Ζήτω! Λέει ο Μελέτιος, ζήτω η Καλαμάτα μας, ζήτω η Μεσσηνία μας! Ζήτω, ζήτω! Συγκλονιστικός ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας, ο οποίος απλώς προσιτός, συνομίλησε με τους πολίτες που συνέρευσαν στον Φερόνιμο Ιερό Ναό της Παπαντής του Σωτήρος για τον εορτασμό της Πολυούχου της Καλαμάτας. Η πατριαρχική πανηγυρική θεία λειτουργία ξεχωριστή, με την παρουσία του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά και πλήθους πιστών που βρέθηκε στην πόλη από διάφορα σημεία της Πελοποννήσου και όχι μόνο. Σαράντα ημέρες συμπληρώθηκαν από τη γέννηση του Θεανθρώπου και η Εκκλησία μας τιμά με την καθιερωμένη επισημότητα την Παπαντή του Σωτήρος. Καλαμάτα με την καθιερωμένη επισημότητα τίμησε την πολυούχο της η Παπαντή, μια γιορτή ιδιαίτερη σε ανάμνηση της αφιέρωσης του Χριστού στο Θεό, όπως γινόταν κατά το Μωσαϊκό νόμο. Τον Ιωσήφ και την Παναγία προϋπάντησε στο ναό ο υπερήλικας Σιμεών, ο οποίος δέχτηκε τον Ιησού στην αγκαλιά του και φωτίστηκε από το Άγιο Πνεύμα. Ο ιερέας είχε λάβει υπόσχεση από το Θεό ότι δεν θα πεθάνει προτού δει τον Χριστό και τον ευχαρίστησε με τα λόγια «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα». «Πώς έδεξα το Αυτόν, εις τα σαγκάλας αυτού και ευλόγησε τον Θεόν και είπε «Νην απολύεις τον δούλο σου δέσποτα,
κατά το ρήμα σου εν ειρήνη. Ότι είδαν οι οφθαλμοί μου το σωτηριόν σου, ο ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών. Πως εις αποκάλυψην έθνων και δόξαν λαού σου Ισραήλ. Φέτος ο εορτασμός ήταν πιο λαμπρός από ποτέ. Παρουσία του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεοδόρου. Της μεγάλης πόλεως Αλεξανδρίας, Λιβύης πενταπόλεως Αιθιοπίας, Πάσης γης Αιγύπτου και Πάσης Αφρικής. Ο Θεόδωρος ο Δεύτερος βρίσκεται από χθες στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, ύστερα από πρόσκληση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσοστόμου, λαμπρίνοντας τις θρησκευτικές εκδηλώσεις εορτασμού της Πολιούχου της Καλαμάτας με την πολυαρχαιρατική Θεία Λειτουργία ξεχωριστή. Των αδελφών και συλλειτουργών Γαβριήλ Ευσταθίου Δαμασκήνου, Γεωργίου Χρυσοστόμου Αθηναγόρου, Κωνσταντίνου Μελετίου Θεοκλήτου Προδρόμου, του Σεβασμιωτάτου αδελφού ημών Χρυσοστόμου Αρχιερέως, του και επιμενάρχου της Ιεράς Μητροπόλεως ταύτης. Την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις εκπροσώπησε ο πρώην Πρωθυπουργός της χώρας Αντώνης Σαμαράς. Ο ευλογών τους ευλογούντασε Κύριε και αγιάζων τους επισήπεπιθώτας, σώσω το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα της Εκκλησίας σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την ευπρέπεια του οίκου σου. Χαίροντες και συγχαίροντες απαξάπαντες αρχιερείς, κλήρος και λαός, οι τα πρώτα φέροντες τοπικοί άρχοντες με πρώτον των εκπρόσωπων της ελληνικής κυβερνήσεως και του Πρωθυπουργού, τον κύριο Αντώνη Σαμαρά, πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδος, αποδίδομεν τιμή και το προσήκον σέβας προς το πρόσωπό σας κατά προτροπήν και του μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάτσης Ελλάδος, κυρίου Ιερονύμου, δεόμενοι του Σωτήρος και διαπρεσβειών της Παναγίας Παπαντής, να σας χαρίζει μακρότητα ημερών, ώστε να οδηγείτε στο φως του Ευαγγελίου με τον ιεραποστολικό σας ζήλο, λαούς και έθνη έως εσχάτων της γης. Σας υποδεχόμεθα σε έναν τόπο αιματωμαμένο από τους αγώνες υπέρ της ελευθερίας του γένους, στον τόπο όπου υπεγράφει η πρώτη προκήρυξη προς τα ευρωπαϊκά σαυλάς και το αμερικανικό λαό, με σκοπό να ευαισθητοποιηθούν οι λαοί αυτοί και να αφυπνιστούν ως προς την σημασία του αγώνος των Ελλήνων για την απελευθέρωσή του από τα δεσμά του Τούρκου κατακτητή. Ξεχωριστή μας σύμμαχο τον καλό καιρό και η λιτανία της θαυματουργίας εικόνας της Παναγίας στους δρόμους της πόλης. Καθ' όλη τη διάρκεια, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας έψαλε και έδινε την ευλογία τους στους πιστούς. Παναγία υποπαντής σκεπάζει με την χάρη της την πόλη της Καλαμάτας. Η λιτάνευση ιερής εικόνας είναι μία από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές, με χιλιάδες κόσμου να συμμετέχουν, να βγαίνουν στον δρόμο για να τιμήσουν την προστάτηδά τους. Ιότατος Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής κύριος Θεόδωρος ηγήθηκε της λιτανευτικής πομπής.
Ο κύριος κύριος Θεόδωρος, ο οποίος συμμετείχε στους εορτασμούς Πολιούχου της Καλαμάτας, συγκλώνησε με μια αποκάλυψη από άμβονος. Όπως είπε, σε μια δύσκολη στιγμή του προσευχήθηκε στην Παναγία τη Βουλκανιώτσα και δεν ξέχασε ποτέ. Πριν αναχωρήσει, θα προσκυνήσει τη χάρη της Μεγαλόχαρης, εκπληρώντας το τάμα του, εναποθέτοντας στη θαυματουργή εικόνα τρία εικόλπια. Σεβασμιότατε αδερφέ μου Χρυσόστομε, να σε διερυφανούς. Σε ευχαριστώ που με προσεκάλεσες, μου έδωσες το θυσιαστήριό σου και θα ενθυμούνται. Το 2024 πέρασε από την Καλαμάτα ένας ιεραπόστολος Πατριάρχης Θεόδωρος ο Δεύτερος. Να έχεις την ευχή μου, να έχεις κουράγιο, ελπίδα και να ξέρεις ότι ο Θεός σε ευλόγησε και θα σε ευλογήσει πλούσια. Από τις πλέον ξεχωριστές στιγμές της παρουσίας του Πάπα και Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής στην Καλαμάτα στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου η Παπαντής του Σωτήρος, η αποκάλυψη του από άμβονος για ένα θαύμα της Παναγίας της Βουλκανιώτισσας και το τάμα που έκανε. Αύριο Χρυσόστομέ μου, πριν φύγω από τη Μεσσηνία, θα γονατίσω στην Παναγιά τη Βουλκανιώτισσα. Σε κάποιο μεγάλο μου θέμα τη ζήτησα κάτι και μου το έδωσε και αύριο θα της παραδώσω αυτά τα τρία εγκόλπια και φεύγω ευθύς αμέσως για χώρες μακρινές. Πού πηγαίνω, παιδιά μου? Μετά από λίγες ώρες αύριο στη μακρινή Νιγηρία. 160 εκατομμύρια άνθρωποι και θα πορεύομαι. Κάποια στιγμή θα δω τον εαυτό μου μόνο. Ίσως να έχω ένα συνοδό, δύο. Ίσως να χαθεί το αυτοκίνητό μου στους δρόμους της αχανής ζούγκλας. Και τότε, παιδιά μου, πιστέψετε μου, θα γυρίσω τη σκέψη μου κοντά σας, ότι δεν είμαι μόνος. Έχω τη δική σας αγάπη. Δεν θα φορώ αυτά τα πολύτιμα πατριαρχικά άμφια, ένα σταυρό και ένα μποστούνι. Και τότε θα ξέρω ότι η δική σας προσευχή θα με συνοδεύει στους αγώνες μου. Όχι να επιβάλλω κάτι, όχι παιδιά μου, να δώσω κάτι. Και αυτό το μικρό είναι μια σταλαγματιά αγάπης από την καρδιά μου. Βαθύτατα συγκινημένος τίμησε τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσσηνίας Χρυσόστομο, ενώ παρακάλεσε όλους, κυρίως ιεράρχες και κληρικούς, να στέκονται στο πλευρό των μεταναστών. Και να θυμάστε, παιδιά μου, τους μετανάστες, να θυμάστε τους ανθρώπους σου και έχουν που την κεφαλή κλείνει. Παιδιά μου, μετά το Πάσχα ευθύς αμέσως θα ευρεθώ στη Λιβύη, θα περάσω τη Βενγκάζη για να ευρεθώ στα νερά της Μεσογείου και τότε ετοιμάζω από τις βάρκες, από όλα τα ξύλα αυτά, ένα μνημείο, ένα ξύλινο σταυρό σκέτο και θα το αφιερώσω στους μετανάστες, στα μικρά παιδιά που προσπάθησαν να περάσουν από την Αφρική τη θάλασσα και δεν μπόρεσαν. Στη φυγή της Αιγύπτου λοιπόν, Χρυσόστομέ μου, για τους μετανάστες, τους πρόσφυγγας, για τους ανθρώπους που κέχουν, που την κεφαλή κλείνε και γίνουν, Χρυσόστομέ μου, σε παρακαλώ, ό,τι κι αν σου χαρίσει ο Θεός, πατέρας, αδελφός, και με τη θεολογική σου μόρφωση κήρυξε. Δικαιοσύνη μάθετε οι ενικούντες επί τη γη. Ο εορτασμός, όπως είδαμε, ήταν υπέρλαμπρος. Είδαμε τις στιγμές που είναι πραγματικά ιστορικές για την Καλαμάτα. Στη Μεσσηνιακή Πρωτεύουσα, όλοι έδωσαν το παρόν και έστειλαν μηνύματα αλληλεγγύης, ενότητας και συνεργασίας. Φυσικά, ξεχωριστό το μήνυμα του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, αναφερόμενο στο παράδειγμα του Πατριάρχη Αλεξανδρίας και το έργο του. Μεγάλη μέρα σήμερα. Ηλιόλουστη, γεμάτο χαρμόσυνα μηνύματα για μας, γιατί είχαμε την τιμή και υποδεχθήκαμε τον μακαριότατο Αλεξανδρίας, ο οποίος πραγματικά φυλάει θερμοπύλες και δείχνει το δρόμο που πρέπει όλοι να ακολουθούμε, βοηθώντας κάθε Έλληνα Ορθόδοξο, αλλά και κάθε Έλληνα μη Ορθόδοξο ακόμα αυτός ο άνθρωπος,
σε ολόκληρη την Αφρική και δίνει ένα παράδειγμα πραγματικά για όλους πολύ σήμαντο. Και έτσι μέσα σε αυτή την ηλιόλουστη μέρα γευτήκαμε κι εμείς τις δικές του τις εμπειρίες και τη δικιά του την αγάπη. Καλαμάτα πανηγυρίζει σήμερα την προστάτητα και πολιούχο της Παναγιά η Παπατή. Εορτή πάνδημη που λάμπρινε έτη περαιτέρω η παρουσία του μακαριότατου Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, κύριο Θεόδωρο του Δεύτερου. Εύχομαι η Παναγιά, ευχή όλων μας η Παναγιά να δίνει σε όλους μας δύναμη, υγεία και υπομονή, να σκέπει όλους τους συμπολίτες μας καλαματιανούς, στα πανταχού της γης Μεσσίνιους, όλους τους Έλληνες. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζοντες, χρόνια πολλά στην πόλη μας, στην Καλαμάτα. Εμείς σήμερα πήραμε από την αγάπη του, νιώσαμε αυτή τη μυσταγωγία της ξεχωριστής, του ξεχωριστού εορτασμού. Εύχομαι, Παναγιά η Παπαντή, να δίνει δύναμη και κουράγιο σε όλους. Σήμερα γιορτάζει η πόλη μας, γιορτάζει όλη η Μεσσηνία. Η Παναγία της Παπαντής να βοηθάει όλο τον κόσμο, να προστατεύει το όνομά μας, τη Μεσσηνία μας, το έθνος μας. Μια ιστορική μέρα για την Καλαμάτα, για τη Μεσσηνία, για ολόκληρη την Ελλάδα. Η παρουσία του μακαριότατου Πατριάρχη, Πάπα και Αλεξανδρίας και Πάσης της Αφρικής, κυρίου Θεοδόρου, λάμπρινε τη γιορτή της Παπαντής, λάμπρινε την πόλη μας. Η ευλογία του ήταν πολύ σημαντική. Νομίζω ότι ζήσαμε ιστορικές στιγμές βλέποντας έναν άνθρωπο ο οποίος με τόσο μεγάλη αγάπη, με πάθος για την Ορθοδοξία, αλλά κυρίως με την απλότητά του, πλησίασε όλο τον κόσμο και έκανε το κήρυγμά του. Με υγεία, με δύναμη, με προκοπή και τέτοιες ώρες ειδικά, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να υπάρχει ομόνοια για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τις κρίσεις και κυρίως τις προκλήσεις που έχουμε μπροστά μας με το βλέμμα στο μέλλον και όχι το παρελθόν. Σήμερα η Εκκλησία μας εορτάζει την δεσποτική και θεομητορική υπαπαντή του Κυρίου μας. Η αγάπη μας και η προσευχή μας στρέφεται προς το πρόσωπο της Παναγίας που είναι η μητέρα του Χριστού και η μητέρα όλων των Ορθοδόξων. Χρόνια πολλά σε όλους. Μια πολύ συγκινητική, θα έλεγα, και εξαιρετική τελετή γιορτάσαμε την Υπαπαντή, την προστάτητα της Καλαμάτας. Το μήνυμα που μπορούμε να δώσουμε από εδώ σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες είναι ένα μήνυμα αγάπης, ένα μήνυμα αλληλεγγύης, ένα μήνυμα συνεργασίας, κοινωνικής συνοχής και δικαιοσύνης. Έχω μνήσει τρία πράγματα. Πρώτον, ότι μόνο με πίστη στον Υιό της. Δεύτερον, με αγάπη και αλληλεγγύη στον συνάνθρωπο. Και τρίτον, με αγάπη σε αυτό που λέγεται πατρίδα μας και Ελλάδα, θα μπορέσουμε να αλλάξουμε αυτή τη ζωφερή πραγματικότητα, διαμορφώνοντας συνθήκες για ένα καλύτερο αύριο. Ξεχωριστά πριν την ανακήρυξη του κυρίου Θεοδόρου ως επίτιμου δημότη της Καλαμάτας, όσο ο ίδιος ανέφερε προσκεκλημένος στο γεύμα του Δήμου. Αφού άκουσε τις προτεραιότητες του Δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου, ως ήθιστε, τον κάλεσε μαζί με τον Αντώνη Σαμαρά, που πρόσφατα τον είχε τιμήσει ως άρχοντα του Πατριαρχείου Αλεξανδρίας. Όποτε μπορείτε με τον άρχοντά μου, που είναι πια άρχοντας, τον Αντώνη μου τον Σαμαρά, με όλα τα παιδιά των κομμάτων, ελάτε να με συναντήσετε κάτω στην Αλεξάνδρεια. Μείναμε τόσοι λίγοι. Παίρνω, δήμαρχέ μου, το θυμιαντό, το μπαστούνάκι μου και γυρίζομαι όλες τις παροικίες. Χτυπάμε τις καμπάνες. Πρώτος εγώ θα ανάψω το κερί, γιατί είναι τα οστά σκορπισμένα πατριαρχών, οπλαρχηγών, μεγάλων ευεργετών. Οι Μπενάκηδες, οι πρόγονοι του Αντώνη, οι θείοι του, ο Ευαγγελισμός, τρία άτομα, τέσσερα άτομα, πέντε άτομα, δεν πειράζει, χτυπάει η καμπάνα. Ελάτε λοιπόν να μας επισκεφτείτε εκεί που κρατάμε το μετυρίζι, που κρατάμε τις θερμοπύλες. Μόνο αυτό ζήτησε από το Δήμαρχο Καλαμάτας στο πλαίσιο του γεύματος που παρατέθηκε προς τιμήν του και προς τιμήν των προσκεκλημένων στο πλαίσιο του εορτασμού της Πολιούχου. Η Παπαντής του Σωτήρος, ο Πάπας και Πατριάρχης Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος, ο οποίος ξεδίπλωσε μνήμες και περιστατικά που σχετίζονται με την πόλη. Όταν οι σεισμοί είχαν τόσο τραντάξει την Καλαμάτα, είχα φύγει για την ξενιτιά στην Οδεσσό, Οντέσσα. 10 ολόκληρα χρόνια, εκείνες τις ημέρες, περιπλανόμενος ολομόναχος στα σοκάκια της Οδυσσού, είδα ένα σπίτι σκονισμένο, κάνω τα φύλλα
και έγραφε «Φιλική εταιρεία». Πήγα, παιδιά μου, στην Αγία Τριάδα, γλώσσα δεν ήξερα τίποτα και βλέπω κάτι σαν ίδια. Ποιος να είναι εδώ? Γρηγόριος ο Πέμπτος. Και σε ένα υπόγειο τον προγόνο σας, παιδιά μου, από την Μεσίνη, αυτοί που ξεκινούν την Ελληνική Επανάσταση, και ζω κοντά τους 10 ολόκληρα χρόνια. Παναγία μου, τι είναι αυτά τα μέρη? Κάνω έτσι και τι βλέπω? Το Ευαγγέλιο που άπλωναν το χέρι τους και έλεγαν «Ότρης αθλία πατρίδα, το αίμα μου να χυθεί όπως το νερό το κρασί, εάν ποτέ σε απαρνηθώ». Έτσι λοιπόν, Δημαρχέ μου, εκείνες τις ημέρες έμαθα για την Καλαμάτα και παρακαλούσα την Παναγία στη μακρινή Οδυσσό για σας. Όπως συνηθίζεται κάθε χρόνο τέτοια μέρα, ο Δήμαρχος Καλαμάτας, αφού ευχαρίστησε για την τιμή και την παρουσία του τον κύριο Θεόδωρο, στάθηκε ιεραρχώντας στους στόχους που έχει θέσει η Δημοτική Αρχή, την υλοποίηση του Κλιματικού Συμβολαίου, τις στρατηγικές αστικές αναπλάσεις, την ανάδειξη του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα με μεταφορά των δημοτικών συνεργείων, την κατασκευή ενός σύγχρονου αθλητικού κέντρου, Παλέντε Σπορ, στην Αγία Τριάδα και την ολοκλήρωση των υποδομών ίδρυψης, παράλληλα με την ανάδειξη φυσικά του παραλιακού μετόπου της πόλης. Οι εποχές αλλάζουν με ραγδαίους ρυθμούς. Σήμερα δεν είναι μόνο οι υποδομές και τα έργα θωράκισης των περιοχών μας, αλλά και τα έργα που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων, που αποτελούν στην πράξη προτεραιότητα για εμάς στο Δήμο Καλαμάτας, Θαρό και συνολικά σε όλους τους Δήμους και την περιφέρεια Πελοποννήσου. Σε πρώτο πλάνο έχουν τεθεί επίσης τα θέματα του ψηφιακού μετασχηματισμού, της δομής και των υπηρεσιών μας, ενσωματώνοντας νέες τεχνολογίες και καλές πρακτικές που θα μας δώσουν ακόμα μεγαλύτερη όθηση για να πετύχουμε εν τέλει τα προσδοκόμενα θετικά για τον ευλογημένο μας τόπο αποτελέσματα. Η συμμετοχή της Καλαμάτας στην Ευρωπαϊκή Αποστολή για τις 100 έξυπνες και κλιματικά ουδέτερες πόλεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2030, η προετοιμασία, ο σχεδιασμός μας και τα όσα έχουν ενσωματωθεί ως έργα και δράσεις, αποτελώντας σήμερα το Κλιματικό Συμβόλαιο της Καλαμάτας, είναι η βάση πάνω στην οποία χτίζεται η Καλαμάτα των επόμενων δεκαετιών. Ευχαριστούμε θερμά τον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, συμπαραστάτη σε κρίσιμες αποφάσεις που αφορούν το Δήμο Καλαμάτας, με τη συνδρομή του να είναι καταλυτική στην εκπλήρωση μιας σειράς διεκδικήσεών μας ως προς την υλοποίηση έργων που υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική της Καλαμάτας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε ειλικρινώς για την παρουσίαση και φυσικά στο πρόσωπό σας ευχαριστούμε και την κυβέρνηση για την άριστη συνεργασία που έχουμε, καθώς και για την ουσιαστική υποστήριξη που μας παρέχει. Απευθύνουμε θερμό καλωσόρισμα, ευχές και ευχαριστίες για την παρουσία του στην εορτή μας και στους εκπροσώπους των πολιτικών κομμάτων. Πριν από λίγη ώρα, ολοκληρώθηκε και η εκδήλωση, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Μέγαρο Χορού της Καλαμάτας, με τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής να ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης του Δήμου Καλαμάτας. Η εν γέννη, η αεραποστολική δράση του μακαριωτάτου, αλλά και το μιλίχιο του χαρακτήρα του αποτελούν την αιτία της αγάπης όλων των Αφρικανών αδελφών στο πρόσωπό του, ως και των Ελλήνων και των Αράβων της Αιγύπτου και ολοκλήρου της Αφρικής. Μακαριότατε, παρακαλώ δεχτείτε το ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Σας εύχομαι υγεία, μακροημέρευση, τα έτσι σας να είναι πολλά, ευλογημένα από το Θεό, γόνιμα και καρποφόρα. Η υπεραγία Θεοτόκος να σας βοηθάει και να στηρίζει στο έργο σας. Υποδεχόμαστε με χαρά τον πρώτο Πατριάρχη Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής, ο οποίος επισκέπτεται την πόλη μας κατά την ιστορική διαδρομή της Εκκλησίας του Χριστού ανά τους αιώνες. Το Δημοτικό μας Συμβούλιο ομόφωνα ψήφισε και ανακήρυξε το μακαριότατο επίτιμο Δημότη Καλαμάτας, εκφράζοντας με την ομοφωνία του την κοινή μας αντίληψη για τη σημαντική και ευεργετική του προσφορά στην Εκκλησία και την Ορθοδοξία, αλλά και την εγκάρδια ευγνωμοσύνη μας για το σπουδαίο ιεραποστολικό, ανθρωπιστικό και κοινωνικό του έργο. Δημαρχέ μου, μετά από λίγες ώρες, μετά από το ταξίδι μου στην Ιγυρία,
θα επιστρέψω στην όμορφη Αλεξάνδρεια. Περιδιαβαίνω 20 χρόνια τώρα ως πατριάρχης σοκάκια, δρόμους, τετράγωνα ελληνικά, σχολεία, εκκλησίες. Λέγαμε προηγουμένως, παίρνω ένα θυμιατό και περιδιαβαίνω τους τάφους των μεγάλων ευεργετών. Το καντήλι σβημένο χρόνια τώρα, μα το θυμίαμα βγαίνει μέχρι τον ουρανό και βοδιάζει την ατμόσφαιρα ότι οι ψυχές δεν θάπτονται στο χώμα, οι ψυχές είναι για τα ουράνια. Θα πάω μέχρι του Αμπουκύρ, θα πάω στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας με τον Φάρο. Τα γαλάζια νερά που θα κάθομαι θα γναντεύω. Θα περάσω από το νησί μου που με γέννησε, που με ανέθρεψε, την Κρήτη. Από τα λευκά όρη τα χιονισμένα, από εκεί που έφυγα για τα ξένα. Δεν θα σταματήσω εκεί. Θα προχωρήσω και θα φτάσω μέχρι το δικό σας λιμάνι της Καλαμάτας. Και οι προσευχές μου και η αγάπη μου θα είναι πάντα κοντά σας. Σήμερα η Παναγία μου χάρισε ένα μεγάλο δώρο, Δημαρχέ μου Αθανάσιε. Με ειδοποίησαν από το Κάιρο ότι τέθηκαν τα θεμέλια του μεγάλου αυτού πνευματικού κέντρου του ελληνισμού. Αυτό το δώρο το προσωπικό του Προέδρου Σίση, προσωπικός μακαρδιακός φίλος με τον Πρόεδρό μας τον Αντώνη τον Σαμαρά. Σε αυτά τα εκτάρια ο Άγιος Ιωάννης, ο Ελεήμων, Εκκλησία Μεγάλη και δίπλα ένα μέγαθρο ελληνισμού που θα σπουδάζουν παιδιά τη γλώσσα μας στην ελληνική λαγιά. Και τότε όταν θα επιστρέφω στην Αλεξάνδρεια θα ακούω που θα με ρωτάει η Γοργόνα, η Άμυρη, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος, μα θα ζει και θα κυριεύει. Γιατί ζει ο ελληνισμός και ο ελληνισμός ποτέ δεν θα πεθάνει, γιατί έχει ανθρώπους σαν τη Μεσσηνία μας, σαν την Πελοπόννησο, σαν την Καλαμάτα μας. Να δούμε τα υπόλοιπα. Και τα υπόλοιπα έχουν να κάνουν και με τις κινητοποίησεις που είναι στην ατζέντα, θα λέει κανείς, των ημερών. Να ξεκινήσουμε με τους αγρότες και την πολιτική αναφορά. Στο ύψος των 232 εκατομμυρίων ευρώ ανέρχεται το συνολικό κόστος των μέτρων στήριξης που ανακοίνωσε για τους αγρότες ο Πρωθυπουργός. Τα μέτρα περιλαμβάνουν μειώσεις τιμών, ρύθμιση χρεών και πράσινη ενέργεια για την τροφοδοσία αγροτικών εκμεταλλεύσεων που εξασφαλίζει χαμηλότερο κόστος σε μόνιμη βάση. Τη στιγμή που οι αγρότες φουλάρουν τις μηχανές τους για δυναμικές κινητοποιήσεις, ο Πρωθυπουργός της χώρας γνωστοποίησε μια σειρά μέτρων για την στήριξή τους, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση του Αλέξη Χαρίτση από το Βήμα της Βουλής. Φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θα επεκταθεί και για το 2024. 82 εκατομμύρια ακόμα. Για τους αγρότες, για τους οποίους πέραν της πρώτης αγωγής, την περασμένη Τρίτη, καταβλήθηκαν ακόμα 25,3 εκατομμύρια αποζημώσεων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Αλληλεγγύης, μαζί με εκείνες του ΕΛΓΑ που ολοκληρώνονται μέσα στο επόμενο τρίμηνο, ενώ ακόμα 43 εκατομμύρια ευρώ δίνονται από το Ευρωπαϊκό Αγροτικό Αποθεματικό. Επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο πετρέλαιο θέρμανσης και το 24 πρόσθετη έκπτωση 10% στο ρεύμα από τον προσεχή Μάιο έως τον ερχόμενο Σεπτέμβριο, καθώς και νέο πρόγραμμα για μόνιμη ανακούφιση από το ενεργειακό κόστος είναι μεταξύ των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Βουλή για τους αγρότες. Από την άλλη εβδομάδα ανοίγει και, όπως σας είπα, και ο δεύτερος κύκλος που ανακοίνωσα προ ημερών, 5-10 χιλιάδες ευρώ. Και βέβαια αυτό παράλληλα με τις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ. Να ξεχωρίσουμε εδώ πέρα για αυτούς οι οποίοι μας παρακολουθούν που μπορεί ενδεχομένως να μην είναι ειδικοί. Ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει καταστροφή στο φυτικό κεφάλαιο και στο ζωικό κεφάλαιο. Η κρατική αρρωγή αποζημιώνει τις υπόλοιπες ζημιές οι οποίες έχουν γίνει στις υποδομές. 33.000 αγρότες και 2.100 κτηνοτρόφοι έχουν εισπράξει 150 εκατομμύρια. Και ως το τέλος του μήνα θα αρχίσει και το πρόγραμμα πολύ σημαντικό αποκατάστασης του ζωικού κεφαλαίου που χάθηκε και η ενοικοδόμηση στάβλων που γκρεμίστηκαν με νέες προδιαγραφές. Είναι μια ευκαιρία. Παλιοί στάβλοι που δεν πληρούσαν, όλοι το γνωρίζουμε, γνωρίζετε το χρόνιο ζήτημα της νομιμοποίησης των σταυλικών εγκαταστάσεων,
αυτοί οι στάβλοι οι οποίοι καταστράφηκαν να φτιαχτούν με νέες προδιαγραφές ώστε να είναι σύγχρονοι και φιλικοί προς το περιβάλλον. Την 31η Ιανουαρίου πληρώθηκαν ανασφάλιστοι, το τονίζω, ανασφάλιστοι πτηνοτρόφοι, χειροτρόφοι, καλλιεργητές αρωματικών φυτών, ενώ αμέσως μετά και νωρίτερα από τον προβλεπόμενο χρόνο θα καλυφθούν και κάποιες εναπομείνωσες ζημιές από καιρικά φαινόμενα προ του Ντάνιελ. Και τέλος, με τροπολογία που ψηφίστηκε αυτήν την εβδομάδα, αναφερθήκατε σε αυτήν, κύριε Χαρίτση, προβλέπεται επταετής ρύθμιση οφειλών των πληγέντων στους λογαριασμούς του ρεύματος. Πάμε σε αυτό το σημείο να δούμε το πώς αποτιμούν οι ίδιοι αγρότες τα μέτρα που ανακοινώθηκαν σήμερα από τον Πρωθυπουργό. Το συνολικό κόστος είπαμε ότι ανέρχεται στα 232 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε ποια είναι η πραγματικότητα. Έχουμε στην άκρη της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας τον πρόεδρο του Αγροτικού Συνόλου Χανδρινού, τον κύριο Κώστα Αποστολόπουλο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καναλόπουλε. Κύριε Αποστολόπουλε, ανακοινώθηκαν σήμερα μία σειρά μέτρων. Αν αυτά ικανοποιούν, θα έλεγε κανείς, τους αγρότες και αν θα τους δούμε να σταματούν τις κινητοποιήσεις τους. Κύριε Καναλόπουλο, αυτά δεν ικανοποιούν σε καμία περίπτωση τους αγρότες. Ήδη οι αντιδράσεις που υπάρχουν από όλα τα μπλόκα που υπάρχουν στη χώρα μιλάνε για κοροϊδία, μιλάνε για εμπεγμό και κατηγορούν την κυβέρνηση και εμείς μάλλον την κατηγορούμε ότι αυτά τα είναι χρόνων που μας τα λέει συνέχεια και τα παρουσιάζει ως μέτρα ανακούφισης του αγροτικού τομέα. Εμείς σε καμία περίπτωση δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας. Δεν ικανοποιεί τα αιτήματά μας και ας συνεχίσουμε τον αγώνα μας. Άρα τη Δευτέρα θα δούμε τα τρακτέρ να κατεβαίνουν στους δρόμους της Καλαμάτας. Τη Δευτέρα θα κατέβουν τα τρακτέρ στους δρόμους της Καλαμάτας, κύριε Καναλόπουλε, και η οργή και η αγανάκτηση στον αγροτικό κόσμο είναι μεγάλη. Αυτά που ανακοινώθηκαν είναι ψίχουλα, αυτά τα έχουμε ακούσει χρόνια για το πετρέλαιο. Ζητάμε αφορολόγητο πετρέλαιο και αυτοί μας λένε ότι τα 80 εκατομμύρια τα ψίχουλα που πήραμε φέτος θα μας τα δώσουν και του χρόνου και τα παρουσιάζουν ως μέτρα ανακούφισης του αγροτικού τομέα. Σε καμία περίπτωση δεν μας ικανοποιούν αυτά, αντιθέτως μας εξοργίζουν και μας αναγκάζουν να συνεχίσουμε τον αγώνα μας πιο σκληρά και πιο δυνατά. Οπότε θα δούμε και μπλόκα, θα δούμε και κινητοποιήσεις, θα δούμε και όλα αυτά που είχαμε δει και στο παρελθόν, γιατί αυτό που πρέπει να γίνει κατανοητό είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο για τους αγρότες. Δεν είναι εθιμικές, να το πω έτσι, οι κινητοποίησεις. Εμείς, κύριε Καναλόπουλε, πρέπει να το καταλάβουν ότι αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει και όπως μιλάνε όλοι οι αγρότες από την Κρήτη μέχρι τον Εύρο, ότι είναι αγώνας επιβίωσης. Εμείς το έχουμε καταλάβει και θα παλέψουμε για να μείνουμε στα χωριά μας. Ας το καταλάβουν και αυτοί. Εμείς από τις δηλώσεις του κυρίου Αβγιανάκη και από τις εξαγγελίες του κυρίου Πρωθυπουργού νομίζουμε ότι δεν το έχουν καταλάβει. Αυτή τη στιγμή σας το λέω ότι όλα τα μπλόκα συνεδριάζουν, όλα τα μπλόκα θα βγουν περισσότερα δυνατά και με αποκλεισμούς δρόμων από τη Δευτέρα. Κύριε Αποστολόπουλε, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Γιατί βλέπω ότι η κοροϊδία είναι μεγάλη. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Yes. Πάμε στα υπόλοιπα τώρα. Ευθύνες στις αρμόδιες ελληνικές αρχές ρίχνει Frontex για το τραγικό ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου τον Ιούνιο 2023 που είχε ως αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους περίπου 650 μετανάστες. Όπως αναφέρει ο οργανισμός της Ευρωπαϊκής Συνοριαφυλακής και Ακτοφυλακής, σε έκθεση του, οι ελληνικές αρχές απέτυχαν να κηρύξουν εγκαίρως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης. Επτά μήνες μετά το μοιραίο ναυάγιο ανοιχτά της Πύλου, στο οποίο εκατοντάδες μετανάστες έχασαν τη ζωή τους, η έκθεση του Γραφείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Frontex, οι ενέργειες τις οποίες ερευνώνται επίσης, επιρρύπτει ευθύνες στις ελληνικές αρχές, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα άργησε να κηρύξει επιχείρηση έρευνας και διάσωσης για την πολύ νεκρή τραγωδία. 104 άνθρωποι διασώθηκαν από τη θάλασσα από την ελληνική ακτοφυλακή και εμπορικά πλοία, ενώ οι νεκροί ανέρχονται σε 650. Στην έκθεση 17 σελίδων με ημερομηνία 1η Δεκεμβρίου 2023 και τη διαβάθμιση «Ευαίσθητο», ο Οργανισμός Ευρωπαϊκής Συνοριοφυλακής και Ακτοφυλακής σημειώνει πως οι ελληνικές αρχές απέτυχαν να κηρύξουν εγκαίρως επιχείρηση έρευνας και διάσωσης και να αναπτύξουν επαρκή αριθμό κατάλληλων μέσων εγκαίρως για τη διάσωση των μεταναστών. Το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων διαπιστώνει ότι η Frontex ακολούθησε τις εφαρμοστές διαδικασίες όταν με βάση εναέρια παρατήρηση κατέταξε το Αντριάννα ως περίπτωση μη επικίνδυνη και απλώς διαβίβασε τις συλλεχθήσεις πληροφορίες στις ελληνικές αρχές.
τη νύχτα της 13ης Ιουνίου 2023 το υπερπλήρες αλλιευτικό σκάφος Αντριάνα που μετέφερε περίπου 750 μετανάστες από τη Λιβύη προς την Ιταλία ανατράπηκε και στη συνέχεια βυθίστηκε στα ανοιχτά των ακτών της Πύλου στην ελληνική ζώνη έρευνας και διάσωσης. Το σκάφος αναφέρθηκε αρχικά από μια Μύκιο που είχε επαφή με τους μετανάστες που επέβαιναν σε αυτό στο Ιταλικό Κέντρο Συντονισμού Θαλάσσιας Διάσωσης, το Ιταλικό MRCC. Ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές και την Frontex, η οποία απέστειλε ένα αεροσκάφος σταθερής πτέρυγας που εντόπισε το σκάφος υπερπλήρες αλλά πλέοντας αργά γύρω στο μεσημέρι τοπική ώρα. Η Frontex δεν σημείωσε το σκάφος ως περίπτωση κινδύνου, ούτε εξέδωσε σήμα κινδύνου Mayday. Οι ελληνικές αρχές υπεύθυνες για το συντονισμό της βοήθειας δεν κήρυξαν αρχικά κατάσταση έρευνας και διάσωσης. Αντιθέτως, αργά το απόγευμα, αντλώντας υποστήριξη από εμπορικά πλοία που βρίσκονταν στην περιοχή, οι ελληνικές αρχές προσπάθησαν να παράσχουν βοήθεια στο σκάφος Αντριάνα με τρόφιμα και νερό. Το πλοίο ανατράπηκε και βυθίστηκε νωρίς το πρωί της επόμενης ημέρας, σύμφωνα με ορισμένες μαρτυρίες μεταναστών, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών ρημούλκησής του από τις ελληνικές αρχές. Τις ώρες που ακολούθησαν τον εντοπισμό του πλοίου Αντριάνα, η Frontex έκανε τρεις προσπάθειες προτείνοντας πρόσθετες πτήσεις αεροσκαφών επιτήρησής της. Καμία απάντηση ωστόσο δεν ελήφθη από τις ελληνικές αρχές στις επανειλημμένες προτάσεις της μέχρι το ναυάγιο του Αντριάνα. Σε γενικές γραμμές, το γραφείο δεν είναι σε θέση να συμπεράνει τι προκάλεσε την ανατροπή και το ναυάγιο του σκάφους. Το Γραφείο Θεμελιωδών Δικαιωμάτων θεωρεί ότι στο μέλλον και με βάση μια αναθεωρημένη μεθοδολογία αξιολόγησης, η ομάδα θα πρέπει να αξιολογεί παρόμοιες περιπτώσεις διεξοδικότερα σε σχέση με την ανάγκη έκδοσης συναγερμού Mayday, ιδίως όταν οι αρμόδιες εθνικές αρχές δεν παρέχουν πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση της κατάστασής τους και τα επακόλουθα βήματα, όπως η κήρυξη του σκάφους ως σε επικίνδυνο ή την έναρξη επιχείρησης έρευνας και διάσωσης. Η ίδια η Frontex βρίσκεται επίσης υπό έρευνα για τυχόν δικές της ευθύνες στην τραγωδία της Πύλου. Η Ευρωπαία Συνήγορος του Πολίτη, Εμίλ Ορέιλι, άνοιξε έρευνα ιδίας πρωτοβουλίας με σκοπό να διευκρινίσει τον ρόλο της Frontex στις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στη Μεσόγειο μετά το πολύ νεκρό ναυάγιο της Πύλου. Η υπογραφή δύο πολύ σημαντικών κειμένων για την ανάπτυξη συνεργειών και τον χαρακτηρισμό της Ηλίας ως πρότυπο τουριστικού προορισμού ολοκληρωμένης διαχείρισης ουσιαστικά σφραγίστηκε μέσα από την συνάντηση εργασίας που διοργάνωσε στην Ολυμπία Διανέωσης. Ο διευθυντής του ερευνητικού οργανισμού κάλεσε τους εκπροσώπους της περιφέρειας και των Δήμων να αναπτύξουν συνεργασίες στη βάση αυτής της μελέτης. Η προώθηση των θεμάτων που αφορούν στην εφαρμογή της μελέτης της διανέωσης για την ανασυγκρότηση της Ηλίας με επίκεντρο την αρχαία Ολυμπία συζητήθηκε στη συνάντηση εργασίας που έγινε μετά από γενική πρόσκληση του Γενικού Διευθυντή της Διανέωσης Διονύση Νικολάου. Κατά τη συνάντηση αυτή, ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Χρήστος Τριαντόπουλος εκπροσωπήθηκε εκτάκτως από τον Γενικό Γραμματέα Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρρωγής, Πέτρο Καμπούρη. Ο κ. Καμπούρης αναφέρθηκε στη σπουδαιότητα της εφαρμογής της μελέτης και περιέγραψε τα επόμενα βήματα σχετικά με τη λειτουργία της υποεπιτροπής που έχει συσταθεί για την στοχευμένη υποστήριξη της Ηλίας. Έχουμε ένα εργαλείο το οποίο είναι το καινούργιο Υπουργείο, γιατί εδώ ήρθαμε γιατί ήρθε μια καταστροφή το 2021. Έχουμε ένα καινούργιο Υπουργείο, έχουμε μια καινούργια πολιτική εφόρηση που τι λέει, όλα τα στάδια των καταστροφών σε ένα πολιτικό φορέα. Άρα είναι μια διάθεση, είναι μια πρόθεση καινοτομίας, είναι μια πρόθεση δημιουργίας κάτι καινούριο. Φτιάχτηκε η καινούρια γραμματεία, έχουμε και ένα πιο παλιό εργαλείο που είναι η ΚΕΚΑ, η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Είναι ένα όργανο το οποίο εγώ τους τελευταίους 6 μήνες έχω θαυμάσει για τη λειτουργία του. Μαζευόμαστε κάθε εβδομάδα, να μην σας πω δύο φορές τη εβδομάδα. Και η πρόσκληση έρχεται την προηγούμενη μέρα. Στέλνω την πρόσκληση ο Τριαντόπουλος την Πέμπτη και την Παρασκευή το πρωί 9 η ώρα έχουμε Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής. Η Κυβερνητική Επιτροπή Κρατικής Αρρωγής έφτιαξε την υποεπιτροπή. Αυτό τι σημαίνει, ότι δεν σας έχουν εγκαταλείψει, τουλάχιστον εμείς από την Αθήνα, το κέντρο. Εκπαιδευτικά σεμινάρια είναι μέρος της δουλειάς του οργανισμού. Η συμμετοχή σε εκθέσεις διεθνείς επίσης. Πιστοποιήσει τοπικών προϊόντων, ανέφερα κάποια προηγουμένως, αλλά χρειάζεται και διαδικασία. Σύμφωνα συνεργασίας, δεν είναι τόπα με κτλ. Αν αποφασίσουμε να συνεργαστούμε, ας πούμε, με το Σύλλογο των Αγιαίων για εναλλακτική μορφή τουρισμού και αρασιτεχνικό ψάρεμα, παράδειγμα, χρειάζεται σύμφωνα χαρτιά, υπογραφές, σφραγίδες, διαδικασίες, κανόνες ασφαλείας κτλ. Κατά τη διεξαγωγή των εργασιών, οι συμμετέχοντες υπέγραψαν δύο πολύ σημαντικά κείμενα ως αρχικά,
αλλά συμβολικά βήματα για την αναπτυξιακή προοπτική της Ηλίας. Το ένα έχει να κάνει με την ανάπτυξη συνεργειών και το δεύτερο αποτελεί ένα κοινό αίτημα προς το Υπουργείο Τουρισμού για να χαρακτηριστεί η Ηλία ως πρότυπος τουριστικός προορισμός ολοκληρωμένης διαχείρισης. Περάσουμε εμείς τώρα στην ενημέρωσή σας με τα ζητήματα της Αρκαδίας μαζί με τον συνάδελφο από τη Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης, τον Μινά Αρτόπουλο. Καλησπέρα, Μινά. Έμι, καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε μια δυσάρεστη είδηση. Είχαμε ένα νεκρό από φωτιά που ξέσπασε κοντά στην Αγία Φωτεινή. Ναι, μια πολύ άσχημη είδηση σήμερα το μεσημέρι στην Αρκαδία. Η πυροσβεστική υπηρεσία ενημερώθηκε λίγο μετά τις 12 η ώρα για μια φωτιά η οποία είχε ξεσπάσει σε σταυλική εγκατάσταση απέναντι από τον ναό της Αγίας Φωτεινής στην περιοχή της Μαντινίας, όπως βλέπουμε και στην εικόνα το pna.gr, και εκεί έσπευσαν αμέσως 4 οχήματα με 10 πυροσβέστες προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά. Αυτό όμως το οποίο δυστυχώς διαπίστωσαν ήταν η απανθρακωμένη σωρός ενός 83χρονου άνδρα, ο οποίος προφανώς εγκλωβίστηκε μέσα στις φωτιές και δεν κατάφερε να βγει έξω από την σταυλική κατάσταση. Μια τραγική σήμερα στην Αρκαδία και βέβαια το πυροσβεστικό σώμα και η προεκλογική διαδικασία έχει ήδη ξεκινήσει για τα ακριβή αίτια της πυρκαγιάς. Τραγωδία. Πάμε να δούμε τα υπόλοιπα στην αυτοδιοίκηση, να δούμε λίγο την διάσταση των πανεμβάσεων στην πόλη της Τρίπολης αλλά και στα χωριά. Ναι, για την Δημοτική Αρχή της Τρίπολης και την προηγούμενη τετραετία αλλά και σε αυτή τη νέα θητεία το ζήτημα της καθημερινότητας είναι σε απόλυτη προτεραιότητα. Γιατί πολλά μικρά πράγματα μπορούν να αλλάξουν την εικόνα μιας πόλης. Τίποτα δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις στο παρελθόν να υπάρχουν προβλήματα στην καθημερινότητα της Τρίπολης, μιλάω για παλαιότερα χρόνια, και η προσπάθεια μιας δημοτικής αρχής για να κρατήσει ένα υψηλό επίπεδο σε αυτόν τον τομέα είναι διαρκής. Είναι μια διαδικασία που δεν σταματάει ποτέ. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν ο Δήμος της Τρίπολης προχωρά σε καθημερινή βάση με την εντολή φυσικά του Κώστα Τζιούμι και την αντιμαρχία του Βασίλη Κωτή να λύνει μικρά ζητήματα τα οποία υπάρχουν στην πόλη από διάφορα κυκλειδώματα τα οποία έχουν υποστεί φθορές και βέβαια άλλες μικρές παρεμβάσεις σε δρόμους και όχι μόνο τόσο μέσα στην πόλη της Τρίπολης όσο και στα χωριά. Γι' αυτό το λόγο και ο Δήμαρχος Μεσημερινή του δήλωσε, τόνισε ότι οι όμορφες γειτονιές είναι δείγμα πολιτισμού και σεβασμού προς τους πολίτες και βέβαια δεσμεύτηκε ότι αυτή η προσπάθεια δεν θα σταματήσει και θα συνεχιστεί με αμύωτη ένταση για όλη την πόλη. Να πάμε λίγο και σε ένα ζήτημα που έχει ενδιαφέρον, γιατί μιλάμε για την αναπτυξιακή πάνωγενα και είχαμε αλλαγή σκυτάλης, έτσι. Είχαμε αλλαγή σκυτάλης, διότι μετά το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών στην Νότια Κοινουρία και την αλλαγή που είχαμε στην Δημαρχία εκεί, προέκυψε αλλαγή σχήματος και στην αναπτυξιακή του Πάρνωνα. Ο μέχρι πρότινος πρόεδρος του αναπτυξιακού οργανισμού, ο πρώην δήμαρχος Νότιας Κοινωνίας, ο Χαράλαμπος Λυσίκατος, υπέβαλε την παραίτησή του από τη στιγμή που πλέον δεν εκπροσωπεί τις μετοχές του Δήμου Νότιας Κοινωνίας και ακολούθησε μια διαδικασία εσωτερικά στον οργανισμό με την ομόφωνη εκλογή του νέου δημάρχου Νότιας Κοινωνίας, του Μανώλη Τολιανίτη, ο οποίος διαδέχεται τον κύριο Λυσίκατο που ήταν στη θέση αυτή για 9 χρόνια. Πάρνω να στρέχει πάρα πολλά προγράμματα και προγράμματα leader και μελέτες τις οποίες συγκράσει για διάφορα έργα και βέβαια τρέχει έργα
στην Πελοπόννησο και όχι μόνο. Και ουσιαστικά μιλάμε για έναν αναπτυξιακό οργανισμό ο οποίος αποτελείται από τους δύο δήμους της Κοινωρίας και από δήμους του νομού Λακωνία. Και να δούμε και την είδηση στην πολιτική της αναφορά. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης, ο Αρκάς, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, ήταν κάτι το οποίο συζητιόταν πολύ έντονα, ειδικά τα τελευταία 24 ώρα. Ήταν σαν κοινό μυστικό. Ουσιαστικά σήμερα επιβεβαιώθηκε μετά από μια συνάντηση που έγινε ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και στον κύριο Βασίλη Κοντοζαμάνη. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης ήταν αναπληρωτής Υπουργός Υγείας στην προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα σε μια πολύ δύσκολη περίοδο λόγω της πανδημίας. Και στην συνέχεια, μετά τις τελευταίες εκλογές, ανέλαβε σύμβουλος του Πρωθυπουργού για θέματα υγείας. Πλέον μπαίνει στον προεκλογικό στίβο, σε μια πολύ δύσκολη διαδικασία των ευρωεκλογών, γιατί ουσιαστικά είναι υποψήφιος για όλη την χώρα και θα προσπαθήσει να εκλεγεί ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Ο Βασίλης Κοντοζαμάνης έρχεται την καταγωγή του από την Αρκαδία και το Άστρος Κοινωρίας. Ήταν στο παρελθόν υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στην Αρκαδία και πλέον θα ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι των ευρωεκλογών. Να προσθέσω, Θέμη, ότι υπάρχει και δεύτερη υποψηφιότητα από την Αρκαδία, το ίδιο ψηφοδέλτιο, και μιλάω για τον Δημήτρη Φιόδρα, τον συνάδελφο δημοσιογράφο, ο οποίος έχει γεννηθεί στο χωριό Μάναρη του νομού Αρκαδίας. Και είμαστε ακόμα στην αρχή. Μινά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Πάμε και στην αθλητική σας ενημέρωση και είναι στην αρχή της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας στις 30. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Θέμη. Γεμάτο το Σαββατοκύριακο και η Δευτέρα από ό,τι φαίνεται σε αθλητική δραστηριότητα. Αύριο στις 5 στο κλειστό της παραλίας Καλαμάτα 80 Ολυμπιακός για την Volley League. Ραντεβού στην πιο μεγάλη βολεϊκή φωλιά του ελληνικού πρωταθλήματος. Στην πραγματικότητα αναμετρώνται ο τελευταίος με τον πρώτο πόρο, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως το παιχνίδι δεν έχει το δικό του ενδιαφέρον και πως οι καλαματιανοί πεδοσφαιριστές δεν μπορούν να προκαλέσουν ζημιές στους ερυθρόλευκους, που θυμίζουμε ότι είχαν και μεσοβδόμαδα τις υπόλοιπες υποχρεώσεις τους, κερδίζοντας την δεύτερα αθλήτρια της Τουρκίας. Έρχονται λοιπόν με αυτό το πνεύμα στην αναμέτρηση της αυριανής ημέρας. Το ΜΑΤ γίνεται στο Δημοτικό Γυμναστήριο της Καλαμάτας. Όπως είπε, στις 5 η ώρα θα ξεκινήσει. Ο κόσμος αναμένεται πολύς και φυσικά όσοι δεν μπορούν να βρεθούν εκεί μπορούν με το πάτημα ενός κουμπιού να επισκεφτούν την τηλεόραση Best και τον Best Hybrid 1 και να παρακολουθείς την αναμέτρηση καθώς στο YouTube από το κανάλι της SAP. Τώρα, αυτό που κρατάμε από τα λεγόμενα και του προπονητή λίγο πριν την αναμέτρηση είναι πως κάθε πόντος από εδώ και πέρα παίζει το ρόλο του και το κάθε παιχνίδι μπορεί να δώσει τους βαθμούς που θέλουν ώστε να πετύχουν το φετινό τους στόχο. Στην ουσία δεν έχουν να χάσουν τίποτα σε αυτό το παιχνίδι, έχουν να κερδίσουν πάρα πολλά και με αυτόν τον τρόπο θα παραταχθούν απέναντι από τον Ολυμπιακό, στον οποίο θυμίζουμε ότι παίζει και ο Καλαματιανός Σπύρος Χανδρινός και θα βρεθεί στην Καλαμάτα. Οπότε θα τους δούμε να διαχειριστούν. Έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Λοιπόν, αύριο στις 5 και από την τηλεόραση Best και το Best Hybrid 1, πάμε λίγο να δούμε και τα δεδομένα της μάχης του Ιωνικού τη Δευτέρα για την ομάδα της Καλαμάτας, φυσικά εδώ στην πόλη της Καλαμάτας, που και αυτό θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και τηλεοπτικό από τη τηλεόραση Best. Τις 4 το παιχνίδι μέσω της τηλεόρασης Best και του Action 24, η Καλαμάτα συνεχίζει την προετοιμασία της. Είναι δύσκολος ο αγώνας, είναι μία από τις ομάδες που πρωταγωνιστούν στον όμιλο. Θα παρατεχθεί και με νέο προπονητή, διότι στον πάγκο πλέον κάθεται ο Απόστολος Τερζής. Και όπως όλοι γνωρίζουν, είναι ένας προπονητής που δίνει έμφαση στην επιθετική τακτική. Να δούμε και πώς θα το παραδάξει το σχήμα. Στο μεταξύ, θυμίζουμε ότι έχει γίνει και μια σημαντική προσθήκη στην ομάδα. Ο Ισπανός μεσοεπιθετικός Άλεξ Λόπεθ, ο οποίος έρχεται από την Αλκόρκον, ομάδα Β' Ισπανίας. Θα δούμε πώς θα παίξει, πώς θα διαμορφώσει το σχήμα του και ποιες εκπλήξεις επιφυλάσσονται για τους φίλους του ποδοσφαίρου τη Δευτέρα στο παιχνίδι. Θυμίζουμε ότι ήδη έχει ξεκινήσει και η διάθεση των εισιτηρίων με γενική είσοδο 5 ευρώ όσοι μπορούν να βρεθούν εκεί. Όσοι δεν μπορούν και πάλι στρέφουμε το βλέμμα στην τηλεόραση και στην τηλεόραση Best συγκεκριμένα και το Action 24 για να παρακολουθήσουν οι φίλοι που θέλουν να δουν την συγκεκριμένη αναμέτρηση. Σας να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εμείς σε αυτό το σημείο να περάσουμε στην πρόγνωση του αυριανού καιρού. Τι
είναι αγάπη? Αγάπη είναι όσα παράγεις, όσα απολαμβάνεις, όσα μοιράζεσαι, όσα δημιουργείς. Όσα επιλέγεις. Αγάπη είναι ο τόπος μας. Αγάπη είναι οι επιχειρήσεις μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά. Στηρίζουμε τους δικούς μας ανθρώπους. Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Σε υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις με ολοκληρωμένες υπηρεσίες, η νέα κάθετη μονάδα εγγυάται τη σωστή και ασφαλή λειτουργία του αυτοκινήτου σας. Εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων. Renault, Citroën, Peugeot, Dacia, Nissan, Volkswagen Group. Τεχνογνωσία συντήρησης ηλεκτρικών οχημάτων. Συνεργείο, ηλεκτρολογείο, φανοποιείο βαθείο. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, βουλκανιζατέρ, έλεγχος και συντήρηση air condition. Auto Service Σοκράτης Σάνιος. Απολαύστε την οδηγική εμπειρία που σας αξίζει. Σπούργη της Τρανς. Μεταφορές από το 1943. Καναδάς, Αυστραλία, Αμερική, Ευρώπη, Αθήνα. Παντού δίπλα σας. Μεταφορά ελαιολάδου και δεμάτων. Χρόνια τώρα στηρίζουμε τους παραγωγούς και μεταφέρουμε το ελαιόλαδό σας παντού. Σπουργίτης Τρανς. Τώρα και μεταφορά ευπαθών προϊόντων σε ελεγχόμενη ψήξη. Ανταποδίδουμε την εμπιστοσύνη σας με νέες μειωμένες τιμές. Σπουργίτης Τρανς. Λεωφόρος Αθηνών 186. Τηλέφωνο 27210-22-266. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση Best. Μείνετε μαζί μας, ακολουθεί η εκπομπή Πίσω από τις γραμμές. Από όλους όσους και σήμερα εργάστηκαν για την ενημέρωσή σας, καλή σας νύχτα και χρόνια πολλά!